δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ. Χιλιό τραγουδισμένε στον κόσμο τσακούστε. Τρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ. Κι ακόμα σε θυμούνται τι άντρε σιωπηλέ. Ολυμπιακέ, ομάδα ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα.
μαθάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομάδα. Princess spins. Oh, beautiful pump fake. Princess. Ολυμπιακός. Το πέμπτο ερυθρόλευκο τείχος του Ολυμπιακού έφεσ. We are Ολυμπιακός. Κυκλοφορεί τώρα εντελώς δωρεάν δίκτυο.
Ολυμπή, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα. Στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε. Τρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται τις άντως γιοπελέ. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα.
Ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ. Ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα. Όλοι έτοιμοι, α κλείσουμε λίγο την πόρτα, παρακαλώ. Ωραία. Ο λόγος στον κύριο Ποσαρνάου, coach. Few things we can talk about of this game. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Because we made very bad work. Γιατί κάναμε πάρα πολύ κακή δουλειά. I didn't understand how we can start to the game with that energy. Δεν κατάλαβα πώς ξεκινήσαμε με τόση χαμηλή ενέργεια το παιχνίδι. And we know we need to learn in this EuroLeague because play against great teams, and we need to play with especially harder. Και πρέπει να μάθουμε από αυτή την Ευρωλίγκα και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, αυτό που τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε είναι να παίζουμε δυνατά. In offense and in defense. I think a good example that this is the our problems in round. Και στην άμυνα και στην επίθεση πρέπει να παίζουμε άσχημα. Μπορείτε να δείτε το παράδειγμα των rebound. And the number of the our turnovers. Because these turnovers sometimes or a lot of times is for not play well, the pick and roll, the screens, don't receive the ball, don't play strong with the ball. Και να δείτε και τον αριθμό των λαθών που κάναμε, γενικότερα όχι μόνο συγκεκριμένα λάθη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε, αντιμετωπίσαμε το pick and roll ή δουλέψαμε πάνω στο pick and roll. Ολυμπιακός played a smart game, start with a very good energy, start with confidence
with a great talent. They made very good offense, especially with the pick and roll, and we played very bad defense and entered to the game with the initiative and with the confidence. Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού έδειξε το ταλέντο του, έδειξε την αυτοπεποίθησή του, μπήκε με πολύ μεγάλη ενέργεια, έπαιξε πάρα πολύ σωστά το pick and roll και όλο αυτό του έδωσε τη δύναμη να παρουσιαστεί πάρα πολύ καλό σε όλο το παιχνίδι. Congratulations for Olympiacos and for συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εμφάνισή του. And for the new coach and for the team. Και στον προπονητή και στους παίχτες. But we want to say that we would like to wish the for the coach David Blatt. Να ευχηθούμε και τα καλύτερα στο coach David Blatt. Αυτά. Κάποια ερώτηση. Α, και ό,τι καλύτερο για την υγεία του. Καλησπέρα. Μιχάλης Μαχαίρας από το θύρος24.gr. Θα ήθελα να ρωτήσω τον coach εάν είχε παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν και αν περίμενε να δει τόσο αλλαγμένο Ολυμπιακό σήμερα και τους στόχους για την ομάδα του. First of all, the work of the Asvel better than us, because they play fight, they play strong, they play hard. After Jumbo, and we didn't make the same work, especially in the effort, in the intensity, in the aggressivity. But now Olympiacos, they have a lot of new players, and players that they need the time for the adapt to the situation. No? The Euroleague and big, very big talent, but he needs to the confidence with the, all the situation. No? About of the offense and about of the defense, and we need time now. Today, the way of the game. It's easier for them and for this enter with more confidence, easier for the new players, for the play, they understood the game and to learn. But because the opposite team today is not the same than Aspen. Παίξανε πολύ καλύτερα, ήταν πιο μαχητικοί, για κάθε μπάλα παλεύανε να τη διεκδικήσουν. Εμείς από την άλλη δεν παίξαμε όπως έπαιξε η Βιλερμπάν, δεν ήμασταν τόσο μαχητικοί. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς νέους παίχτες οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν, να βρουν τους ρόλους τους, να βρουν αυτοπεποίθηση. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ακόμα νωρίς, είναι νέοι παίχτες και μέσα στη χρονιά θα δουν κάποια βελτίωση ή προσαρμογή. What about your targets in EuroLeague for your team, Valencia? The targets of Valencia for this year. Well, first of all, we want to learn every game for the competitive with our highest level. Θέλουμε να μαθαίνουμε σε κάθε παιχνίδι από τον ανταγωνισμό στο υψηλότερο επίπεδο. We don't know how is our highest level, but we think that is a lot of higher than today, and I believe. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ακόμα υψηλότερο από ό,τι και σήμερα. Έτσι πιστεύω. Κάποια άλλη ερώτηση για τον coach? Good luck in the season. Just about perfect on the floor. Princesses spins. Oh, beautiful pump fake. Princesses. Ολυμπιακός. Το πέμπτο ερυθρό λευκό τείχος του Ολυμπιακού έφτασε. We are Ολυμπιακός. Κυκλοφορεί τώρα, εντελώς δωρεάν στο διαδίκτυο. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου.
αγκάρα μου. Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακά. Στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιό τραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε. Τρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται τι σαν το σιωπελέ. Ολυμπιακέ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα. Καμερές, είμαστε έτοιμες. Coach, your comments for the game, please. Καλησπέρα, good evening. First of all, congratulations to my players, to the team. I think they did a great, great job, the guys. During all the week for the preparation, they came really focused, and I think it shows the first half. Play really, really great, great basketball at both ends. Made few mistakes, but generally was great basketball. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έκαναν εξαιρετική δουλειά όχι μόνο σήμερα αλλά και στη διάρκεια της εβδομάδας στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν και στις δύο πλευρές του γηπέδου εξαιρετικό μπάσκετ. I would say like this, we're very, very happy about the win. And in the
knowing all these circumstances, but also what I see is a lot of things we have to improve the second half, because second half we kind of lost our path and we didn't control the game. We took some bad shots and in a hurry, and we just got lucky, let us say, that we were trying to defend, and you know, the lucky that the opponents didn't come back. But you know, so other time or other against other teams, let us say, it could be, let's say, finish not so good. So we have to, this is the first thing, how to improve, because the basketball game is played 40 minutes, not 20 minutes. Σίγουρα είμαι χαρούμενος για την νίκη, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα βελτιώσουμε, και ειδικά ο τρόπος που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι χάσαμε το δρόμο μας και δώσαμε το δικαίωμα, αν παίζαμε ίσως με κάποια άλλη ομάδα, θα μπορούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι, δώσαμε το δικαίωμα να κάνουν την προσπάθεια να επιστρέψουν στο παιχνίδι, και το ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν είναι μόνο για ένα ημίχρονο, είναι για 40 λεπτά. But as I said, everybody put the input, let us say, every player, and the six players in double figures tells that we play as a team. And Billy was great, and Nikola was also dominating and rebounding and helping us. But you know, most probably everybody used to this. But what I want to most congratulate is Donis Koniaris. It was his the first game in EuroLeague debut, and I think he did a hell of a job, which is great job, and give us unbelievable energy and things, you know, help us control and put the pressure. Όλα τα παιδιά παίξαν καλά σήμερα, αλλά το γεγονός ότι είχαμε 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων δείχνει ότι παίξαμε ομαδικό μπάσκετ. Όλα τα παιδιά όμως έδωσαν το στίγμα τους στο παιχνίδι, είχαν τη συνεισφορά τους στο παιχνίδι. Ο Μπίλι έκανε φοβερή δουλειά. Ο Νίκολα είναι κυρίαρχος, και αν για αυτούς είναι σύγκριση αυτό που είδαμε, θέλω να μιλήσω για τον Αντώνη Κόνιαρη, ο οποίος στον ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα μας βοήθησε πάρα πολύ, μας έδωσε πάρα πολύ ενέργεια, μας βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα και στο πώς έτρεξε την ομάδα στην επίθεση. And maybe for the end, I want to use my chance and to say one more time that this win, let us say, I want to dedicate to the great man and great coach and my friend, my honor that I can tell like this, David Blatt. David, all the best to you. Θέλω να πάρω την ευκαιρία και να ευχηθώ και να πω ότι αυτή η νίκη αφιερώνεται σε ένα μεγάλο άνθρωπο, σε ένα σπουδαίο προπονητή, στο φίλο μου, τον David Blatt. Μαχαιράς από το φίλος 24.gr. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε στο τέλος ο coach και Μιζούρα και τον David Blatt, ποια είναι η διαφορά ως προς τη φιλοσοφία, ή αν υπάρχει κάποια διαφορά ως προς τη φιλοσοφία του coach Καμιζούρα από εκείνη του David Blatt. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. I think you the experts. You have to tell what's the difference. Εσείς τι ειδικοί λέτε, θα μας πείτε τις διαφορές. No, about the philosophy. I mean, philosophy, again, I'll repeat, I learn a lot of many things from the coach Blatt, you know, and he's changing, but work differently, and we work separately, and you're taking the pieces. Each coach is when he's working, when he's not working, but still, you know, sometimes you have no job, but you're still learning and adding something to your philosophy. Like each person or each man got a little bit different angles, a little bit something different, and I don't know, I would say more similarities, but at the same time, maybe, I don't know, is the difference. I was not so lucky and not so great coach as the coach Blatt. Maybe I had to work with some, let us say, maybe less talented teams. And when you have the less talented teams, I mean, you have to figure out also what to do, because when you have a great talents, it's not an easy. It's not an easy. With a great talent, normal, most probably you have to deal. You know, you have to know how to deal it with personalities. It comes, you know, as always. When you have maybe not such a great talents, you have to find the spots and ways and how to win the games. It's not
that that I'm saying that Olympiacos has no quality, but I try to put the guys and play out of the, how to say, limitations as much as possible. The philosophy it's difficult. I can tell what I tried to do before this game. Είναι δύσκολο να σου πω για την φιλοσοφία. Αυτό μπορώ να σου πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά από τον coach Blatt. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και όλοι οι προπονητές, όταν συνεργάζονται με κάποιους, όλους οι προπονητές παίρνουν πράγματα ή ακόμα και όταν δεν δουλεύουν παίρνουν πράγματα και κομμάτι-κομμάτι χτίζουν τη δική τους φιλοσοφία. Δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η διαφορά στη φιλοσοφία. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι καταρχήν ότι εγώ στην καριέρα μου ήμουν πρώτος προπονητής σε ομάδες που δεν είχαν τόσο μεγάλο ταλέντο και προσπαθούσα να βρω λύσεις ώστε να βγάλω πράγματα. Ο coach Blatt είχε την τύχη, γιατί είναι μεγάλος και σπουδαίος προπονητής, να έχει σπουδαίες ομάδες. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και η φιλοσοφία όταν είσαι σε δύο διαφορετικές ομάδες. Όταν υπάρχει πολύ ταλέντο σε μια ομάδα, όταν δεν υπάρχει πολύ ταλέντο σε μια ομάδα. Δεν μπορώ να σου πω για διαφορά φιλοσοφία. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι προσπάθησα να κάνω σήμερα τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα χωρίς ταλέντο, είσαι σε το αντίθετο. Απλά προσπάθησα να βγάλω τους παίχτες εκτός από τις παραπάνω, να βγάλουν παραπάνω από τις δυνατότητες τους, από τα όρια τους. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Message for the fans. Message for the fans. It's great. I want to thank you for their support, for coming here and supporting us and come on every time support us like this. It's like if we will come with the same attitude and the fans will come and support us like this, I mean, we can, I see as could be successful, you know, in many games. Θα τους ευχαριστήσω για το πώς ήρθαν σήμερα και μας υποστήριξαν στο παιχνίδι. Μακάρι να έρχονται όλα τα παιχνίδια έτσι και ακόμα περισσότερο. Και μακάρι να έχουμε, θέλουμε και εμείς να έχουμε την ίδια συμπεριφορά και όλος αυτός ο συνδυασμός να βοηθήσει την ομάδα. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Thank you. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδά.